να πάμε στα Χανιά, καθώς το πρώτο μεγάλο βήμα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ξεκαθαρίσει το τοπίο που όμως την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Χανίων έγινε με τη μερική κύρωση του αναρτημένου δασικού χάρτη από τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέλω να πάμε και να την ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά στην Διευθύντρια Διεύθυνσης Δασών Χανίων, την κυρία Πολύμνια Σκλαβάκη. Κυρία Σκλαβάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θέλω λίγο να εξηγήσουμε τι εννοούμε λέγοντας, γράφοντας, διαβάζοντας περί μερικής κύρωσης του αναρτημένου δασικού χάρτη. Πράγματι, πρέπει να πούμε ότι μερική κύρωση θα αναφέρεται σε χωρικά δεδομένα, δηλαδή έχει κυρωθεί το ποσοστό της έκθεσης ΠΕ Χανίων που δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις. Αυτή την έννοια έχει. Δηλαδή, κυρώθηκε το υπόλοιπο κομμάτι που δεν έχει αντιρρήσεις. Και μιλάμε ότι είναι περίπου το 64% της ΠΕ Χανίων. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει μερική κύρωση. Θα μπορούσαμε να το τιτλοφορούμε μερικά χωρική κύρωση, εκτατικά, με κάποιο τέτοιο τρόπο. Αυτό σημαίνει δηλαδή η μερική κύρωση. Στη συνέχεια, μετά την εξέταση των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων, τότε θα μιλάμε για την ολική πλέον κύρωση του χάρτη. Έχει το δικαίωμα ένας ιδιοκτήτης να προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην υποβολή αντιρρήσεων για την έκτασή του, για την περιουσία του? Όχι, οι αντιρρήσεις έχουν κλείσει. Αντιρρήσεις δεν μπορούν να υποβληθούν. Το μόνο που μπορεί να υποβληθεί είναι πρόδειλο σφάλμα. Δηλαδή, εάν κάποιος πολίτης θεωρεί ότι εσφαλμένα το ακίνητό του χαρακτηρίζεται ως εμπίπτωση διατάξεις αστικής νομοθεσίας, δηλαδή να το πούμε πρακτικά, αν εμφανίζεται πράσινο στο δασικό χάρτη οποιασδήποτε μορφής και θεωρεί ότι έχει τα στοιχεία, είτε υπομορφή μιας μορφής διοικητικής πράξεως ή κάποιου που δεν περάστηκε στο χάρτη ή κάποιο άλλο στοιχείο που μπορεί να αναφέρεται ακόμη και στο ειδησιακό, αν είναι μιας μορφής κληροτεμάχιο ή κάτι άλλο στοιχείο που δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας, να μας υποβάλει αυτά τα στοιχεία και πρέπει να πούμε εδώ ότι η διορθώση προδήλων σφαλμάτων γίνεται έντονται ακόμα και στον ολικά κυρωμένο χάρτη. Θέλω να σας... σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση να το... οποιοσδήποτε πολίτης προβληματίζεται για το ακίνητό του, σίγουρα μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας. Να δούμε ακριβώς τι έχει και να δώσουμε τις αντίστοιχες οδηγίες και κατευθύνσεις. Η μερική κύρωση αφορά πόσες τοπικές και δημοτικές ενότητες? Μιλάμε για το σύνολο του νομού. Σε όλο το νομό δεν μπορούμε να πούμε ότι μια τοπική κοινότητα εξαιρέθηκε. Μια τοπική κοινότητα έχει ένα μοσαϊκό γεών. Και ειδικά στην ΠΕ Χανίων δεν υπάρχουν τοπικές κοινότητες που έχουν να είναι αυτοτελείς, που να έχουν μόνο δασικού χαρακτήρα ή μόνο γεωργικού χαρακτήρα. Οπότε γύρω σε 154, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο δηλαδή. Γι' αυτό σας έδωσα κάποια ενδεικτικά ποσοστά στο περίπου, παρόλο που και λεπτομερή θα ανακοινώσουν τις επόμενες ημέρες. Περίπου το 64% της ΠΕ έχει κυρωθεί και από αυτό το 64% μιλάμε για 58% των εκτάσεων που εμπίπτουν στη διατάξη δασικής νομοθεσίας και το 42% είναι εκτός διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Δηλαδή είναι γεωργικές εκτάσεις, είναι σχέδια πώλησης, οικισμού, δηλαδή εκτάσεις που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δασική υπηρεσία. Κυρία Σκλαβάκη, πέραν αυτών που σας είπα, ακριβώς. Δηλαδή πέραν το ποσοστό δασικό ή γεωργικό υπάρχει και ένα ποσοστό γύρω στα 4% που είναι σχέδια πόλης που αυτά δεν αφορούν καν, δεν αφορούσαν ποτέ τη δασική υπηρεσία. Είστε αισιόδοξοι για το τελικό αποτέλεσμα μετά και την ολική κύρωση, τόσο για τους πολίτες όσο και για το περιβάλλον, και τι δεν έχει ακουστεί για αυτή τη διαδικασία των δασικών Εγώ θεωρώ ότι επιτέλους έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα ώστε να προχωρήσουμε και να αποκτήσουμε δασικούς χάρτες. Πράγματι το εγχείρημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο
Και η χρυσή τομή που πρέπει να βρεθεί μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και των δικαιωμάτων του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλο. Θεωρώ ότι θα το πετύχουμε. Ναι, είμαι αισιόδοξη ότι αυτό που λέμε και καυχόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ότι είμαστε ο πιο δασωμένος νομός, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών, ναι, και μετά την ολική κύρωση πιστεύομαι, ελπίζομαι ότι θα το έχουμε και θα το δούμε. Μάλιστα, ωστόσο έχουν καταγραφεί βέβαια κατά κάποιο τρόπο και υπερβολές και αδικίες. Μένει να δούμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Δεν αναφέρομαι μόνο στα Χανιά βέβαια. Το σχόλιο μου αφορά όλη την Κρήτη. Προφανώς, όταν υπάρχει πίεση, υπάρχει μειωμένος χρόνος και υποστελεχώσεις των υπηρεσιών, η δασική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, δεν το συζητάμε αυτό, έπρεπε και πρέπει άμεσα να στελεχωθεί για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και ο όγκος των αντιρρήσεων, ο οποίος είναι τεράστιος μπροστά στα άλλα αντικείμενα που έχει η υπηρεσία μας και στο προσωπικό που καλείται συγχρόνως να κάνει 5 διαφορετικά αντικείμενα για μπορούν να τα φέρουν μέσα πέρα. Μάλιστα. Όπως και να έχει όμως, με αυτές τις δυσκολίες, καλούμε και άλλη μια φορά τις πολίτες να είναι κοντά μας. Γιατί μόνο έτσι θα γίνει ο καλύτερος χάρτης προς όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Κυρία Σκλαβάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.